Εμείς εργαζόμενοι την ησυχία στα δρόματα, εμείς εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο για το γεγονός ότι πολλοί συναδελφοί μας, ακόμα το αριθμό δεν το γνωρίζουμε, θα βρεθούν στην αβεβαιότητα και στην ανεργία, αλλά και γιατί βλέπουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να καταραίει. Είμαστε χρόνια υπάλληλοι, ομιλών 22, ζούμε την τοπική αυτοδιοίκηση και τη βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να υπολειτουργεί. Σύμφωνα με τα μηνύματα που παίρνουμε με το νομοσχέδιο, το καινούργιο πολυνομοσχέδιο και η απόλυση των συναδέλφων, η αποχώρηση τους από το φορέα μας, θα φέρει μεγάλο πλήγμα. Να σας πληροφορήσω μόνο ότι οι συνάδελφοι και, το σχολικό, και η σχολική φυλάκηση και η δημοτική αστυνομική, εκτός τα καθήκοντά τους, εκτελούσαν και πρόσθετα καθήκοντα μέσα στο Δημαρχείο ως διοικητικοί υπάλληλοι. Δηλαδή, ο φορέας μας ήταν ήδη ελλειπής και γι' αυτό συμπληρώνανε θέσεις οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, παράλληλα καθήκοντα με αυτό. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο πολυνομοσχέδιο, βλέποντας την κατάρρευση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθατε. Σας δέχομαι με μεγάλη κατανόηση στο γραφείο μου. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι εγώ δεν μπορώ να συγκρουστώ ως εκ της θέσεώς μου με την κυβέρνηση. Είμαι όμως υποχρεωμένος να δηλώσω κάτι μπροστά σας απερίφραστο. Θέλω να σας πω πώς εγώ βλέπω το ρόλο μου και με ποιον τρόπο μπορώ να βοηθήσω. Αντιλαμβάνομαι ότι σε σχέση με τους λεγόμενους σχολικούς φύλακες, λέω λεγόμενους διότι εσείς από ό,τι μου είπατε τελούσαν και άλλα καθήκοντα ίσως. Λοιπόν, βλέπω ότι μπορώ προς την κυβέρνηση να στείλω ένα μήνυμα να συμπεριληφθούν και αυτοί σε ένα σχέδιο κινητικότητας για να μην απολυθούν εντελώς. Αυτό είναι πολύ, θα το έλεγα και βάρβαρο, όμως σε εποχές που ζούμε και που είναι δύσκολο για όλους μας. Όσον αφορά τους δημοτικούς αστυνομικούς, βλέπω ότι δεν σας ικανοποιεί η κινητικότητα, δηλαδή το σχέδιο που τους μετακινεί προς την... Δεν ισχύει αυτό. Ξέρουμε και πάνω σε αυτό μιλώ. Αν έχετε κάτι να μου πείτε, πολύ ευχαρίστω να τα ακούσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πίστευα λοιπόν, για να συνεχίσω λίγο αυτό που έλεγα τελευταία, ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μετακινηθούν προς τις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας και έτσι για αυτούς το θέμα εσείς το συσχετίζετε γενικό με αυτό που ανέφερες πρόεδρε, δηλαδή την κατάρρευση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως προς αυτό, νομίζω ότι πιο πολλοί μπορούν να σας βοηθήσουν οι ίδιες οι δημοτικές αρχές, οι οποίες κρατούν τα μυστικά της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στα χέρια τους. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και οι άνθρωποι της δικής μας παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο με το ψήφισμα που εμφανίστηκε πριν από 4 ή 5 μέρες, αν θυμάμαι καλά, πήραν κατά κάποιο τρόπο το μέρος σας, δηλαδή στήριξαν θεωρητικά, το τονίζω αυτό, τις επιδιώξεις σας. Σε αυτό το πλαίσιο εγώ θα κινηθώ αμέσως σήμερα, δηλαδή μετά την επίσκεψή σας, για να τιμήσω την επίσκεψη που μου κάνατε. Και γιατί δεν θέλω κι εγώ, άνθρωποι που είναι στην ηλικία, την κρίση που μεγαλώνουν μικρά παιδιά και έχουν ανάγκες άλλες, να βρεθούν μέσα σε αυτήν την αβεβαιότητα για την οποία μίλησες. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ακούσω αυτό που είπατε για τη δημοτική αστυνομία και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι αυτοί δηλαδή θα μετακινηθούν στους χώρους της άλλης αστυνομίας, της εθνικής ας το πούμε. Αληθεύει αυτό δηλαδή, είναι τελευταία εξέλιξη. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο αναφορικά με το σύνολο των συναδέλφων. Και να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι αποφασίσανε να γίνουν, επιλέξανε να γίνουν δημοτικοί υπάλληλοι. Εάν θέλανε να γίνουν αστυνομικοί υπάλληλοι, με τα κριτήρια και τις γνώσεις που έχουν, θα μπορούσαν να γίνουν. Πιθανόν. Να μην πω απόλυτα. Έτσι νομίζω και εγώ. Λοιπόν, αυτό θέλω να λάβετε υπόψη σας, ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι επιλέξαν να είναι δημοτικοί υπάλληλοι και όχι υπάλληλοι της ελληνικής αστυνομίας. Νομίζω ότι ως προς αυτό, αν πράγματι επιβεβαιωθούν οι αρχικές πληροφορίες, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και στο μέλλον για να πιέσουμε
προς μια λύση πρώτον που θα τους κρατάει στον τόπο που τώρα υπηρετούν, έχει πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτό, έτσι νομίζω εγώ δηλαδή. Και βέβαια σε ένα καθεστώς εργασιακό που θα τους εξασφαλίζει την πορεία προς το μέλλον, μαζί με τις οικογένειές τους. Λοιπόν, να τα αφήσουμε λίγο μέχρι που να διαμορφωθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο φρόνιμο που μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Συμπαριστάμεθα υπό την έννοια ότι και εμείς είμαστε μέσα στην λέλαπα του μνημονίου, δεν διστάζω να την ονομάσω έτσι, πληττόμενοι με τον ίδιο τρόπο που κάθε φορά και μια μικρότερη ομάδα ή μεγαλύτερη του ελληνικού λαού μπαίνει κάτω από αλλαγές για τις οποίες δεν είναι προετοιμασμένο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το βλέπουμε, πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά ψυχείτε και σώματα, είμαστε μαζί σας.